Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Διαβάζω σήμερα τι λέει. Α, παιδιά, σαν σήμερα το 1999, ο Αμερικανός πρόεδρος, τότε, ο Bill Clinton, σε εκείνη τη φάση απαλλάσσεται από τη Γερουσία αναφορικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Λεβίνσκι. Τέλεια. Αλλά μετά ατύχησε. Μετά να τα καθαριστήρια, να τα φορέματα, να οι κοιλίδες, τρίψε, δεν φεύγανε. Ναι. Μαρία μου, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Είσαι καλά? Πολύ καλά, εσύ? Πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώργος μου πήρε τηλέφωνο. Σε παρακαλώ, πάρε τη σύζυγό μου. Τη γυναίκα μου λέει δεν μ' αρέσει. Τη σύζυγό μου τη Μαρία. Πείτε της πως την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για την υπομονή της με μένα και τα δύο πανέμορφα παιδιά μας. Α, γλυκούλη. Μα, τα παιδιά πόσο είναι, για πες μου τη σύνθεση και η ηλικία. Είναι σχεδόν 4 και 1,5. Το μεγάλο βάζει το μικρό κοριτσάκι. Το κατάφερες. Τέλεια, darling. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια. Να τα αφήσει αυτά ο Γιώργος, γιατί σε δύο μέρες είναι και η μέρα των ερωτευμένων. Ναι. Μην καθαρίσει μόνο με τηλεφώνημα από Τσαουσόπουλο. Ναι, δεν γίνεται. Έτσι. Εντάξει, Μαρία μου, καλημέρα. Bye bye. Η ακροάτρια με λάτρεψε. Φαίνεται. Πες μου πόσα τριαντάφυλλα σου έστειλε να σου πω τι σημαίνουν. Αν είναι ένα τριαντάφυλλο, Μαρία, είναι κεραυνοβόλος έρωτας γεμάτος, ειδικά αν το τριαντάφυλλο είναι μόβ. Αν είναι δύο τα τριαντάφυλλα, είναι αμοιβαία αγάπη και βαθιά αγάπη. Τρία τριαντάφυλλα είναι σ' αγαπώ. Έξι τριαντάφυλλα θέλω να γίνω δικό σου, δική σου, εμπασπιτός. Επτά έχω ξετρελαθεί μαζί σου. Εννέα τριαντάφυλλα, αγάπη για όσο και αν ζούμε. Δηλαδή για πάντα μαζί. Δέκα, είσαι τέλειος, είσαι τέλεια. Ναι. Τα δέκα, δηλαδή, έτσι. 12. Είμαι ικανοποιημένος από τη σχέση. Είμαστε καλά. Τέλεια. 13. Κρυφός θαυμαστής, κρυφή θαυμαστρία. 15. Ζητώ συγχώρηση. Κάτι έκανε ο Καραγιώδης. Κάτι έκανε. Ναι. Όχι, μην το συγχωρείς. 24. Τριαντάφυλλα. Σε σκέφτομαι 24 ώρες 24 ώρες. 24/7. Ναι. 33. Τριαντάφυλλα. Αρχίζει χοντρή είναι ο λογαριασμός. Σ' αγαπώ με έναν πολύ βαθύ τρόπο. Ναι, τα 33. Βαθύ μου. Ναι. Μέχρι σπλήνα. Παναγία μου, συγγνώμη, μάζεψέ με λίγο. Ρε, μαζέψε. 36 τριαντάφυλλα. Θυμάμαι ρομαντικές στιγμές. Ναι. 40. 40. Ναι. Αυθεντική αγάπη. Τέλεια. Έχει και 50. 50. Θα σε θυμόμαστε για πάντα. Ρε, Μιχάλη. Εντάξει τώρα. Θα είσαι ξέχαστος. Ναι. Ακούστε με. Κάποια στιγμή προηγουμένως, κάποια Στέλλα μας έστειλε ένα μήνυμα στο Viber να πούμε καλημέρα και να αφιερώσουμε στον Αντώνη τον οδηγό. Λοιπόν, ήρθε μήνυμα από τον Αντώνη τον οδηγό. Καλημέρα Μιχάλη, είμαι ο Αντώνης, ο οδηγός του 040. Πρέπει να έχει κόσμο ήδη μέσα ο Αντώνης. Τη Στέλλα που σου έστειλε το μήνυμα δεν την ξέρω, ούτε μου είπε ότι θα σου στείλει. Απλά συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος γουστάρει τη μουσική. Σας παίζω δυνατά κάθε πρωί, αλλά ήταν η πρώτη φορά που το ανέφεραν σαν θετικό σχόλιο. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλέ! Έλα. Ποιο από τα τρία? Καλημέρα. Κυρία μου, ποια είστε εσείς? Μαριάννα ονομάζομαι. Μαριάννα, σας δείχνω το κόσμημα, για δείτε το, σας αρέσει. Τι είναι η μαρμότα? Η μαρμότα είναι ένα μεγάλο μπολ που χρησιμοποιούν στην Αγγλία για να φτιάξουν την αγαπημένη τους πουτίνγκα. Δεύτερον, η μαρμότα είναι η άσχημη γυναίκα στα ιταλικά. Και τελευταίο, η μαρμότα είναι ένα ζωάκι που μοιάζει με τυφλοπόντικα και ζει στην Αμερική. Τι είναι η μαρμότα, Μαριάννα? Το πρώτο. Καλέ. Χάσαμε. Η μαρμότα είναι ένα ζωάκι που μοιάζει με τυφλοπόντικα που ζει στην Αμερική. Δεν είναι το μεγάλο μπολ που φτιάχνουμε την πουτίνγκα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει, darling. Καλλιόπη. Μιχάλη. Yes! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μεγάλη νικήτρια. Καταρχήν, υπάρχει κανείς να τον πάρει μαζί σου ή θες να έρθω εγώ? Παναγία μου. Με ποιον θα πας? Ο Νίκος. Η Καλλιόπη και ο Νίκος. Λοιπόν, πρέπει να δώσω. Ναι, η Καλλιόπη. Λοιπόν, η Καλλιόπη λοιπόν θα φύγει την Παρασκευή. Θα πάρει τον Νικόλαο, τον αγαπημένο. Θα πάνε, θα έχουν dinner στο Βυζαντινό. Μετά θα ανέβεται στην Deluxe Suite με θέα την Ακρόπολη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Νίκος εκεί. Κάτι θα έχει στο μυαλό του, φαντάζομαι. Την άλλη μέρα πρωινό Καλλιόπη μου και μετά μια χαρά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Τζάλι. Καλά, αυτό δεν παίζει βέβαια. Τι έγινε? Δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά κορίτσια, εντάξει. Τι έγινε? Και του Αγίου Βαλεντίνου, ναι, και σας αγαπάμε και τα λοιπά. Αλλά κάποια στιγμή δεν πρέπει να διορθώσετε εκεί κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Του έκανε μήνυση επειδή πάνω στο σεξ. Ναι. Πάνω στο σεξ όμως. Ναι, ναι. Όχι, ναι, στον καφέ. Στο σεξ, ναι. Την άγγιξε σε ένα κατά την άποψή της απαγορευμένο σημείο. Πού να το ξέρω? Και πώς θα κάνει σεξ, να πούμε? Στο ρουθούνι. Έλα μου, μισό ρε παιδιά. Κορίτσια. Αλλά οι δύο τους είχαν βρεθεί σπίτι της.
Εκεί η ατμόσφαιρα έγινε καυτή. Το ένα έφερε το άλλο και κατέληξαν στο κρεβάτι να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Όταν σε κάποια φάση ο άνδρας έκανε μια κίνηση και εξόργησε την παρτενέρ του. Εξοργίστηκε το κορίτσι, παιδιά. Κάτσε, δεν τη το έβαλε το δάχτυλο στο αυτί, σου λέω. Ναι. Ούτε πήγαν να τη καθαρίσει τα κακάδια στη μύτη. Ρε Μιχάλη, τι λες τώρα. Πώ τα μπέμπλεξε τώρα. Εκείνη απέτυσε επανειλημμένα να σταματήσει κάτι με αποτέλεσμα να σηκωθεί και να του ζητήσει το λόγο. Με αποτέλεσμα να καταλήξουν τα δικαστήρια. Γιατί το παιδί κάτσε. Αλλά τι αλλά. Το παιδί έσκαβε. Το παιδί προετοίμαζε. Ναι, εντάξει. Το παιδί, κοίτα πώς το λέει, το παιδί προετοίμαζε. Πού καταλήξανε. Ο δικαστής των αθώος. Αθώος ο κατηγορούμενος. Μπράβο στο δικαστή. Έτσι. Ναι, ο δικαστής ήταν. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παιδιά. Έχουμε ένα θεματάκι. Θα με αφήσεις όμως να το πω όλο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ παρακαλεί τον Χάρη και την Μέγαν να γυρίσουν στο Λονδίνο. Αυτά, όποιος τα γράφει, είναι μέγας καραγκιόζης. Δεν έχει, ίσα ίσα τους συχτήρισε, τους είπε fuck you και τους έδιωξε. Ναι. Γι' αυτό και τους πήρε και τα φράγκα πίσω και την αυτό και δεν θα μπαίνετε μέσα και δεν θα λεγόσαστε έτσι. Γι' αυτό το λόγο θέλουν να γυρίσουν πίσω για κάποια θέματα με το παλάτι. Αυτοί θέλουν. Αυτοί, ναι. Τη βλέπω αυτή την πώς την είναι, την κοντή. Τη Μέγαν Μάρκλ. Τη βλέπω τη Μέγαν Μάρκλ να φοράει επιγονατίδες και να μπαίνει στον Buckingham γονατιστή. Εντάξει. Μεγαλειοτάτη μαζί σας, όπως πάντα. Σε παρακαλώ. Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου. Έχεις δίκιο. Τώρα θέλουμε τώρα ηθοποιός τρίτης κατηγορίας. Μετανοείται. Και πάμε να ακούσουμε για τον Ταύρο. Λοιπόν, δεν είσαι μόνος, είναι και ο Έργουν. Έχω δύο Ταύρους μες στην εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω για να ξέρετε τι καθήκες. Για πες. Οι Ταύροι σκοτώνουν. Αν έχετε γενέθλια τέλη Απριλίου μέχρι τέλη Μαΐου και αν σας αρέσουν οι αστυνομικές σειρές, σας αρέσουν. Ναι. Να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα ακούς, Μάνο? Τα ακούω, δε. Σύμφωνα με έρευνες ενός Βρετανού, ο οποίος πέρασε 2 χρόνια να ερευνά ζώδια των πιο διαβόητων κακοποιών, προκύπτει ότι περισσότερο από αυτούς ήταν Ταύροι. Είμαστε κακοποιοί! Μεταξύ των πιο επιφανών Ταύρων κακοποιών ήταν ο πρώτος κατά συρροή δολοφόνος, ο οποίος ό,τι έκανε το έκανε για τα χρήματα. είχε πάθος με τα χρήματα και σκότωνε αβέρτα κόσμο. Ντρέπεστε. Και εγώ νόμιζα ότι ήμουν εγώ, κύριε, είναι αυτό. Γι' αυτό προσοχή σε όσους συναναστρέφεστε με ανθρώπους που είναι Ταύροι στο ζώδιο. Πάτε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Έρευνα προειδοποιεί. Μην αλλάζετε ουρά αναμονής, θα βγείτε χαμένοι. Μία Αμερικάνικη μελέτη προειδοποιεί ότι αν κανείς αλλάξει ουρά επειδή είναι ο τελευταίος κτλ. Στη δική του ουρά, μάλλον χαμένος θα βγει και θα το μετανιώσει. Γιατί ξαφνικά ξεκουλένε το ταμείο και τρέχει πιο γρήγορα. Ναι. Έχεις πάει στην άλλη, έχεις πέσει σε έναν που θέλει τη σύνταξη και θέλει να κάνει με τη μετακίνηση του ποσού των 35 ευρώ. Και έχει πάει και ένας από το Τελωνείο, έχει φέρει κάτι χαρτιά. Άστα να προσθεθεί. Ναι. Διαπιστώθηκε ότι όσοι αλλάζουν ουρά τελικά περιμένουν κατά μέσο όρο 10% περισσότερο χρόνο από ό,τι αν είχαν μείνει στην αρχική ουρά. Γι' αυτό σταθεροποιηθείτε, παρακαλώ. Έτσι λέει. Όσοι αλλάζουν ουρά όχι μία αλλά δύο φορές, τα πάνε ακόμα χειρότερα. Αναγκάζονται να περιμένουν 67% περισσότερο χρόνο. Τι λες τώρα, πολύ. Βεβαίως. Έχει γίνει έρευνα, αυτό και είναι σοβαρό. Η έρευνα διαπίστωσε ότι όσοι στέκονται σε μία ουρά είναι 4 φορές πιθανότερο να την εγκαταλείψουν όταν είναι και τελευταία και κανείς δεν βρίσκεται πίσω του. Η αιτία είναι ότι οι άνθρωποι συχαίνονται να είναι τελευταίοι. Οι επιστήμονες το ονομάζουν η αποστροφή της τελευταίας θέσης. Και αντιδρούν με τρόπο που συχνά τους γυρνάει μπούμεραγκ. Κάτσε εκεί και μην κουνιέσαι. Stay on the queue. Η 23χρονη Αλίσσα Αφωνίνα ισχυρίζεται ότι ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα της άλλαξε την προσωπικότητα και από μελετηρή μαθήτρια την μετέτρεψε σε αφέντρα. Η νεαρή από το Μπέρναμπι του Καναδά δήλωσε στο δικαστήριο ότι ήταν μια αφοσιωμένη μαθήτρια στο Λύκειο μέχρι που ένα φορτηγό στο οποίο επέβαινε βγήκε εκτός δρόμου και μπαμπαμπούπα χτύπησε το κεφάλι της. Από τη σύγκρουση η 23χρονη υπέστη βλάβη στον εγκέφαλο και η μοναδική βλάβη που υπέστη δηλαδή ήταν ότι έχασε τον έλεγχο των παρερμήσεών της. Έτσι, όπως είπε, και πλέον έχει μετατραπεί σε μια μανιακή του σεξ. Πώς έγινε αυτό, δεν έτσι, κάτι χτύπησε, κάτι βάρεσε. Ναι. Μαρία, λέω στο τέλος να κατέβουμε κάτι στο πάρκι και να σου δώσω μία με το τζιπ. Σε βαρέσω μία με το. Πού θα καταλήγαμε. Σου δώσω μία με το τζιπ. Πού θα καταλήγαμε. Πα και συνέχεια. Ναι, γενοφέντρα εγώ. Ωραίο το πάρκινγκ κάτω. Ωραία. Το Συνοδικό Δικαστήριο της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεδρίασε προκειμένου να αποφανθεί για τον κληρικό ο οποίος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες πρώτον της αντιποίησης ιατρικού επαγγέλματος επαμοιβή. Δεύτερον, πρόσκληση σωματικής κακώσεως ανθρώπους προσερχόμενος προς αυτόν επί τη υποσχέση θεραπείας. Τρίτον, μεγίστο σκανδαλισμό των συνειδήσεων των πιστών. Όπως περιγράφει το ιερέας, κτυπούσε με σιδερένιο γουδοχέρι τους ασθενείς στα σημεία που πονούσαν ή εκεί που υποτίθεται ότι ήταν τα σημεία παθήσεως που του έλεγαν. Πονάω. Α, είναι καλά, πονάω. Ναι. Πονάει το πόδι μου. Τους δηλαδή.
πήγε λοιπόν εκεί και του έκλειψε τα σκατά αυτή. Και 50 ευρώ. Μάλιστα, δύο ασθενείς δεν κατέθεσαν ότι με το γουδοχέρι που χρησιμοποιούσε ο ιερέας για τη θεραπεία επιδείνωσε την κατάσταση και τους γέμισε μελανιές παντού. Έγιναν χειρότερα, ρε παιδιά. Διαλογικό δηλαδή. Πώς τα σκέφτηκε αυτά τα πράγματα. Πάτερ μου, αν με ακούτε. Δεν ήταν σωστό αυτό. Δεν ήταν. Βεβαίως, θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο. Το οποίο ήταν slightly smarter. Λιγάκι πιο έξυπνο. Όπως. Πάει. Πού πονάς, στο αριστερό γόνατο. Βάλα του το δεξί. Θα πονάει το δεξί, αλλά το αριστερό δεν θα το θυμάται. Θα έχει περάσει. Σωστά. Αθώος. Αθώος. Αφέοντες οι αμαρτίες, Πάτερ. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.